Η συγγραφέας μας λέει ότι από τη Μακρόνισσο πέρασαν συνολικά πάνω από 100.000 άνθρωποι. Η αστική τάξη ήθελε, ναι, με φωτιά και σίδερο, να συντρίψει την αγωνιστική συνείδηση των μαχητών του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, των μαχητών εκείνων που όταν τους χρειάστηκε η πατρίδα, έπραξαν το χρέος τους. Θέλησε να εξαλείψει η αστική τάξη την εποπτεία της ιαμικής αντίστασης. Στη Μακρόνισσο, στη Γιάρο, στους άλλους τόπους εξορίας και φυλακών, αξιοποίησαν την πείρα των Άγγλων αποικιοκρατών. Και ήταν τεράστια αυτή η εμπειρία τους από τις χώρες που είχαν κατακτήσει για πολλά χρόνια. Και αυτή την πείρα τους την εφάρμοσαν στο κορμί της λαβωμένης Ελλάδας. Αξιοποίησαν και την πείρα από τα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τίποτα δεν άφησαν αναξιοποίητο στην επιχείρηση υποδούλωσης, υποταγής εκείνων των ανυπότακτων. Οι κρατούμενοι, άντρες και γυναίκες, έκαναν το χρέος τους. Ειδικά οι γυναίκες, νέες και μεγαλύτερες, έμειναν όρθιες, αταλάντευτες, αλήγιστες, μπροστά στην ομή βία. Διαβάζοντας το βιβλίο, βλέπουμε και μια άλλη παράμετρο. Και αυτή είναι ο λεπτομερής σχεδιασμός της Μακρονήσου. Ο αναγνώστης βλέπει μέσα από σχεδιαγράμματα, εικόνες και φωτογραφίες, πού ήταν το κάθε τι, ποιος ή ποιοι ήσαν εκεί, τι χρησιμοποιούσε ο κάθε χώρος, ποιες οι λειτουργίες του. Μέσα από σχήματα και σχέδια, ο νους ταξιδεύει στα σκληρά χρόνια. Θα δει πώς χρησιμοποιούσαν οι κυρίαρχοι όλα τα μέσα που είχαν στην επιδίωξή τους να υποτάξουν τους κρατούμενους αγωνιστές και αγωνίστριες. Μέσα από αυτές τις εικόνες, ο αναγνώστης θα δει με τα μάτια της ψυχής του το δράμα των αγωνιστών κομμουνιστών αντιστασιακών, αλλά κυρίως θα αναγνωρίσει τον άφταστο ηρωισμό ανθρώπων, ανδρών και γυναικών πολιτικών κρατουμένων. Στη σελίδα 30 θα δει τους διοικητές βασανιστές, άλλους φασίστες συνεργάτες των γερμανών κατακτητών, αποβράσματα της κοινωνίας, που βρήκαν πεδίο δόξης λαμπρών να βασανίζουν, να δολοφονούν άοπλους και δεμένους. Βασιλόπουλος, Μπαϊρακτάρης, Σούλης, Τζανετάκος, Καλούμπαγκας και άλλοι αιματογωμένοι διοικητές του πρώτου ειδικού τάγματος οπλιτών και του δεύτερου ειδικού τάγματος οπλιτών, των στρατιωτικών φυλακών Αθηνών και αλλού. Και ήσαν πολλοί τέτοιοι. Το 1949 υποδιοικητής στο ΒΕΤΟ ήταν ο Δημήτρης Ιωαννίδης, ο πραξικοπηματίας, μετέπειτα δικτάτορας μετά τον Παπαδόπουλο από τις 25 Νοέμβρη του 1973. Ήταν αυτός που οργάνωσε το πραξικόπημα στην Κύπρο. Πραξικόπημα που έδωσε το πάτημα στους Τούρκους να κάνουν την επέμβαση, να δολοφονήσουν Έλληνες και Κύπριους στρατιώτες και πολίτες, που οδήγησε στην προδοσία και στην απόσπαση του 40% περίπου του νησιού από τους Τούρκους τον Ιούλιο του 1974. Όλα βλέπουμε ότι έχουν την εξήγησή τους. Ξεχωριστή αξία έχει, το ξαναλέω, κατά τη γνώμη μου, η αναφορά στους βασανιστές. Είναι επώνυμη, τεκμηριωμένη. Γιατί αυτός που βασανίζει δεμένους ανθρώπους είναι πιο βάρβαρος και από το άγριο θεριό. Και έτσι θα μείνουν και για ιστορικούς λόγους, για να μην τους ξεχνά κανείς. Τέλος, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, η πραγματικότητα είναι ότι όσα και να γραφτούν για τη Μακρόνισσο, δεν θα μπορέσουν να αποτυπώσουν στο χαρτί με πληρότητα το πού μπορεί να φτάσει η αστική τάξη όταν απειληθεί η εξουσία της, μέσα σε συγκεκριμένες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες. Αλλά και εκεί θα διαπιστώσει ποια είναι η μεγαλοσύνη του αγωνιστή, του κομμουνιστή, στην αναμέτρησή του με την τυραννία, στην πάλη του για κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο για μια άλλη κοινωνία, ελεύθερη, σοσιαλιστική. Πιστεύω ότι όποιος διαβάσει το βιβλίο θα ωφεληθεί πολλαπλά. Καλοτάξιδο.
Σε ευχαριστούμε, Ρένα.